Και ναι, και κοιτάξτε, έχουμε εδώ. πολύ μεγάλη ανάγκη να ψάχνουμε να βρούμε ομορφιά. Ναι. Είναι πολύ ασχήμια γύρω-γύρω. Αλήθεια είναι αυτό. Πάρα πολύ ασχήμια γύρω-γύρω και ξέρει τι φοβάμαι ότι και με την κουλτούρα τη γενική, ειδικά στα μίνδια, τα social media και τα μίνδια, τα κανονικά, έχει χαθεί το αισθητήριο τη ομορφιά. Τη Τι είναι όμορφο και, και, και το τι όχι. Η δική ε? μα ικανότητα και κυρίω mm. η έμφυτη τάση του ανθρώπου έχει καπακωθεί. Ο άνθρωπο είναι φτιαγμένο για να ψάχνει το ωραίο. Μήπω ο κύριο Κασαλάκη σα κάλεσε εσά το γάμο. Όχι, δεν με κάλεσε Γιατί και δεν θέλω καν να το έχει. γάμο. Έχω... Έχω, άλλο, έχω άλλο του κουτρούλι το γάμο και άλλο πανηγύρι εγώ με το οποίο ασχολούμαι αυτή Λίγο τη στιγμή. Ποιο είναι αυτό. Έχει χίλια τμήματα σχολείων που κόβονται. Χίλια τμήματα... τμήματα. σχολείων. Κόβονται και συρρυκνώνονται τώρα. Γιατί. Παιδιά, δεκάδε παιδιά. Ενδεχομένω και εκατοντάδε παιδιά αλλάζουν το σχολικό περιβάλλον. Πηγαίνουν σε μεγαλύτερα τμήματα. Αυτό το παλιό 25-28. Κλάφτα μανούλα μου. Και έχω και πρόβλημα γιατί το να πάρεις πρόσκληση να πας στο γάμο του Κασελάκη είναι μία εκδοχή της πραγματικότητας. Υπάρχει άλλη εκδοχή της πραγματικότητας να πάρεις διορισμό, να είσαι εκπαιδευτικό, έστω και αναπληρωτή και να πας του διαόλτη μάνα από εκεί που μένεις ναι. και να μην βρίσκεις να μείνεις. Α, καλά. Και να καλά. είσαι και ο πιο χαμηλόμιστος δάσκαλος στην Ευρώπη. Και αν δεν είσαι ο πιο, ο λίγο παραπάνω, γιατί σε αυτό, ο πιο έτσι και ο πιο αλλιώ είναι η κλασική πολιτική επικοινωνιακή κοπτοραπτική με την έφαση στο κόπτο. Αυτό με το πού θα, θα μείνουν οι καθηγητέ είναι στις πρόβλημα, στις 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 πρόβλημα στις και οι δάσκαλοι ναι, αυτό το οποίο είναι διαχρονικό. Αλλά το άλλο που είπες, δηλαδή πάμε για τμήματα τι, 30-35. με τμήματα νέα σχολείων και πάμε σε ορισμένε περιπτώσει, σε αρκετέ περιπτώσει, σε πολύ περισσότερα από αυτά. Κόβονται περίπου χίλια τμήματα σχολείων, έχει κάνει ερώτηση ο Δελής, περιμένω εδώ θα το απαντήσουν. Οπό, α, μην μιλήσουμε για την παράλληλη στήριξη, μην μιλήσουμε για χίλια δυο άλλα πράγματα. Μπορεί να καυχόνται λοιπόν κάποιοι mm -hmm. ότι τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά πάντοτε πρέπει να συζητάμε για ποιον πάνε καλά. Και τι εννοούμε πάνε καλά. Πώ να σου το πω, Δηλαδή, άμα καταφέρει να φά φρέσκα φρούτα και λαχανικά δύο φορέ το μήνα και το θεωρεί καλό, γιατί έχει περάσει δέκα χρόνια να μην το κάνει. δύο φορέ το μήνα δεν τρώμε φρέσκα φρούτα. Δεν κατάλαβε. Λέω, αν φτάσει εκεί. Αλλά, ναι. α, εντάξει, βέβαια, καλό είναι. Πάντω ο κύριο Βορύδη πριν από λίγο που καθόταν εδώ στην. Τον Εσύ σου είπε ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Η κυβέρνηση δεν διατείνεται ότι εδώ γίναμε ξαφνικά. Ελβετία ή ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, αλλά ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα τουλάχιστον από τα προηγούμενα Όταν χρόνια. Όταν έχει το μαχαίρι, έχει το πεπόνι και βάζει και μόνο σου του όρου του χορού, τους όρους του όρου του άλματο και το ύψο του πύχη, ε βέβαια ναι. λες ότι πάνε καλά. Αυτού περνάνε από κάτω από τον πύχη, του ρώτησε κανένα. Ε, γιατί βάζεις Αυτούς που σου κοιτάνε τον πύχη δηλαδή, έτσι από κάτω. Η αύξηση στο εισόδημα τώρα, δεν επήλθε. Επήλθε αύξηση στο εισόδημα. Επίση, αύξηση στο εισόδημα. Mm. Η οποία ροκανίστηκε από μία σειρά πράγματα. Δηλαδή, όταν λέμε μια σειρά πράγματα, εννοούμε ζωτική σημασία πράγματα. Από τα φάρμακα τα τρέχοντα. Και θα μισταθεί, νομίζει, μόνο εγώ στη τιμή των φαρμάκων. Θα σου πω ένα νούμερο, σε κάνει να, να στεναχωριέσαι βαθιά. Λοιπόν. Και να μου πει αυτό γιατί είναι τα πράγματα καλύτερα. Αφού παίξαμε το παιχνιδάκι, υπερκατανάλωση φαρμάκων, οι Έλληνε μοιάζανε σαν ναρκωμανεί για τα φάρμακα. Κάναν σαν παλαβή απλώ για να πάρουν φάρμακα. Για την υγεία του, όξω από τι συντεταγμένε, όξω από τι συνταγέ, όξω από όλα ξέρει ότι με βάση αυτό ήρθανε και κόψανε τα πουλάκια που μου λένε ότι πάνε καλά. Το 52% των δαπανών υγεία. 50% κάτω είναι οι δαπάνε υγεία. Θα σα το μεταφράσω. Να πεθαίνει η γυναίκα, η γιατρίνα, η παιδίατρος ναι. να σοριάζεται μετά από 20 τόσε εφημερίε στι 30 μέρε του μήνα στη ΣΑΜΟ. Και αυτήν πάνε καλά τα πράγματα. Την ίδια ώρα για που... ποιο για τρόπο αν καλά τα πράγματα που υποχρεώνεται να κάνει πολλαπλές εφημερίε. Θε να σου πω εγώ πόσα παιδάκια αυτή τη στιγμή, 25, 28, 30 ετών, τα οποία παίρνουν έναν ευπρεπή μισθό, mm -hmm. 1.300, 1.400, κάνουν 12 ώρες και 14 ώρες βάρδιε. Από την άλλη, είδαμε να προκυρήσονται και θέσει για τρόπου νοσηλευτών. Ο κύριος Βορύδη είπε ότι έχουμε του περισσότερου δηλαδή που δεν και, και δεν πάει κάποιος. Μα δεν πώς υπάρχει... θα πάει να δουλέψει αυτέ τι συνθήκε με αυτέ τι αμοιβέ, με αυτού του μισθού και με το ενδεχόμενο να μείνει κρεμασμένο στη μέση του τίποτα. Ποιο θα πάει να δουλέψει, Ποιο. Επομένω, πάνε καλά τα πράγματα. Μα δεν αντιλέγω. Κάποιο που έχει ένα σκάφο θα πάει να δει τι παραλίε που ονειρεύομαι εσύ και εγώ με τη σκαφάρα του. Που σημαίνει ότι έχει λεφτά να πληρώσει τη βενζίνη. Ε, διαβάζω νέα δημοσκόπηση τη εταιρεία Ιντερβιού. Γι' αυτό κάθομαι Ναι, Δεν είδα, σε είδα. Κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό ε, με ρωτάει. Εντάξει, σοβαρό. Ε, όχι, σοβαρό πράγμα είναι μια μέτρηση τώρα. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι τρίτο πια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πέμπτος. Κοίταξε να δεις, ένα κόμμα το οποίο είναι πρώτο... Δεύτερον είναι το Πασόκ, πρώτη νέα Άκουσαι, δημοκρατία παιδιά. με πτώση. Ε, να σου πω δημοκρατή. κάτι, ε, και λίγο είναι. Μα πολύ σαφή αυτό που θα σου πω. Γίνονται πυρκαγιέ και βλέπεις τους Κρήτη και του Κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή ή να σβήνουνε ή να πηγαίνουν νερά στου πυροσβέστε εκεί που δεν έπρεπε άλλου. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι κομμουνιστή κάποιο. Γίνονται πλήρε. Πληστη... Έχει να κάνει με το αν είναι άνθρωπο ο οποίο θέλει να πάει να βάλει το χέρι του να βοηθήσει τον συνάνθρωπο ή όχι. Όχι. όχι, όχι. Ε, αυτό με συγχωρεί. Αυτό πρέπει να το έχει διδαχτεί. Εσύ ξέρει ότι αυτοί που στέλνουμε εμεί εκεί έχουν να κάνει μαθήματα για να μην πάνε σαν τα κοτόπουλα. Όχι, δεν το ξέραμε. Και για να, είναι να μην πάνε τώρα. μόνο έτσι, ναι. μάθε το. Mm -hmm. Όπω δεν ξέρει και μία σειρά από άλλα πράγματα τα οποία το κουκουέ εκφύσεω ιδεολογία φυσική σοβαρότητα και σεμνότητα των μελών του δεν τα διαφημίζει. Λοιπόν, ναι. όταν έχει ένα κουκουέ το οποίο είναι μπροστά από, από το σπίτι που βγαίνει στον πληστηριασμό μέχρι το καμένο, ακόμα και πολλέ φορέ κόντρα σε κάτι το οποίο είναι φαινόμενο των καιρών και κρατήστε το καλά. Ο κόσμο να έχει απογοητευτεί σε τέτοιο βαθμό, και θα μου πείτε πώ πάνε καλά, που δεν τον νοιάζει πια ούτε για τα δικά του πράγματα. Δεν τον νοιάζει για το σπίτι του, δεν τον νοιάζει για το οικόπεδό του. Έχει ένα αίσθημα ότι όλα έχουν τελειώσει, όλα μπορεί να καούν, όλα μπορεί να γίνουν ρημαδιό, θα πεθάνει, είναι εγκαταλειμμένο, είναι μονάχο του, δεν τον νοιάζει. Ε, όχι, τόση απεσιοδοξία δεν έχουν όλοι. Μα εγώ το Συγνώμη, λέω αυτό. Την το... Το σε νοιάζει για το σπίτι σου, για τη Βγείτε... δουλειά σου, για τα παιδιά σου. Για το έτσι, όχι, όχι. Δεν είναι. Να, να ξέρει ότι δεν μπορεί και τα παρατάει. Mm -hmm. Δεν μπορεί. Φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Στο φέρω. Καθαρίζετε τα οικόπεδά σα. Ναι. Τα καθαρίζει τα οικόπεδα. Μαζεύει, λέω, λοιπόν, μια θυμονιά. Και σου λένε, πλήρωσε για να τα μεταφέρει και σε χώρο που θα σου πω. Λάθο. Είναι λάθο, ναι. Γιατί, γιατί να τα μαζέψει ο άλλο. Mm -hmm. Σου λέει, δεν έχω λεφτά, λεφτά. Γιατί έγινε όμω μια πρωτοβουλία και μια ε, κίνηση όχι. να μαζευτούν. Πρόσεξε τι σου λέω. Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Η πρωτοβουλία λοιπόν είναι σε λάθο βάση, σε λάθο κατεύθυνση. Εξατομικεύει ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα γενικού σχεδιασμού. Όταν είναι γενικού σχεδιασμού, πρέπει αυτό το ρημάδι το κράτο, ακόμα και το αστικό, το άθλιο κράτο, να πάρει τι ευθύνε του. Κόψε λοιπόν εσύ. Καθάρισε τον κήπο. Βάλε προσωπική δουλειά. Αν είσαι και μεγάλο στην ηλικία και δεν μπορεί, τι θα κάνει. Θα πληρώσει για να φέρει κάποιον να το κάνει. Άμα τον βρει. Mm -hmm. Και άμα υπάρχουν τέτοιου είδου εργατικά χέρια. Γιατί λείπουν εργατικά χέρια. Άντε και τον πλήρωσε. Άντε και τον έφερε. Άντε και σου μάτσε τα χόρτα στα τέσσερα στρέμματα που έχει στο σπίτι σου και μένει. Στη βραβρόνα το... Και μετά τι κάνει. Θα τα κοιτάς. Και δεν προσέφιασε από το πρίστο. Δηλαδή, Παναγία Μην πάρει φωτιά. Μην περάσει κανένα και πετάξει κάτι και γίνει φωτιά. Να κάτι. λοιπόν, αυτό, ναι. άμα το δει στη βάση του, αυτό που αποφάσισε θα κόβεται τα χόρτα, είναι πολύ εντάξει. Όπω αυτό που αποφάσισε ότι πρέπει να ασφαλίσει το σπίτι σου έναντι συμφορά. Με τι λεφτά, μου Με τι λεφτά, μου ωραία. έχουν τα σπίτια του χρεωμένα. Έχουμε καταντήσει να πληρώνουμε από δημοτικά τέλη μέχρι διάφορα πράγματα. Και οι κοινέ υπηρεσίε που καταντάνε το, του ιδιοκτήτε σπιτιού είναι του στο ίδιο του το σπίτι. Σαν Airbnb δες, είμαστε με αναστολή. Συνεχώ. Airbnb με αναστολή είναι οι ιδιοκτήτε των σπιτιών. Των δανεισμένων και των έτσι. Και σου λέει πάτε ασφαλίσει κιόλα. Γιατί έρχεται το κράτο και σου λέει εντάξει, εγώ κάνω δύο περιπολίε, κάνω πέντε αυτά, παρήγηλα και κάτι σκάφη, δεν θα καεί. Και κάθομαι και σκέφτομαι. Θα σου πει που είναι. Το προσωπικό που είπαν πριν. είναι. ότι είχαν του περισσότερου Η αποψία των δασών. Έχετε δει ποια ήταν η στάση του Κουγκουέ, θα μου πει είναι τρίτο. Και δεύτερο θα το δείτε. Και στο τέλο, τέλο να με θυμηθείτε και πρώτο κάποια στιγμή. Λοιπόν, Κλείνοντα, να ρωτήσω κάτι που το είχα πορεία από την ώρα που συναντηθήκαμε. ναι. συναντηθήκαμε. Το ρολόι είναι του κόμματο. Όχι. Χρυσιαν. Είναι γκάτζετ του κόμματο. Είναι γιατί Όχι, θα το είναι ένα ρολογάκι... Θα αγόραζα δηλαδή. Άμα είναι, ήταν είναι του κόμματο, θα ως... το αγόραζα. Είναι ένα ωραίο. Ρολογάκι απλό. Κοίταξε να δει τέτοιου είδου γκάτζετ θα τα βρει στην Αμερική. Το Τζέκε Βάρα, Μπορεί να χάρηκαν πάρα πολύ που τον σφάξανε, αλλά τον έχουν κάνει από μπύρα μέχρι φανελάκι και πολλά λεφτά. Γιατί οι καπιτάλε ερωτεύονται τον πόνο σου. Τον ερωτεύονται γιατί φέρνει χρήμα. Γεια σου, λοιπόν, follow the money για να βρει κομματικό ρολόι. Μόνο σε αυτούς που μισούν τον κομμουνισμό για να τον διαφημίζουν. Τα λέ, Γήπεδο θα πας την Πέμπτη. Ε, δεν θα πάω γιατί δεν τον αντέχω. Α. Δεν το αντέχω. Συνεχώς. Θα πάνε όλοι. Δεν το αντέχω. Σωματικά. σωματικά και ψυχικά δεν ναι. το αντέχω. Ναι. Αλλά νομίζω ότι και μπορούμε και δικαιούμαστε και θα περάσουμε τη Λάντσα. Γεια σου, Λιάννα